Λέμε μάθημα ιστορίας. Σήμερα το μάθημα θα μας το πει ο Γιώργος. Ποιο μάθημα είχαμε, Γιώργο? Πέμπτο κεφάλαιο Οδυσσέας στη Μυθάκη. Ξεκίνα. Όταν ο ήλιος ανάτειλε, ο Οδυσσέας ξύπνησε και επειδή είχε ομίχλη δεν κατάλαβε ότι ήταν στην θέση. Όμως ήρθε η θεά Αθηνά και σκόρπισε την ομίχλη μακριά και έτσι κατάλαβε πως ήταν στην Ιθάκη. Έσκυψε και φίλησε το χώμα της πατρίδας του και η θεά Αθηνά, και η Αθηνά του είπε ότι στο παλάτι του έχουν μπει μνηστήρες που τρώνε και πίνουν και θέλουν να γίνουν βασιλιάδες. Η Πινελόπη γυναίκα σου κλαίει αδιάκοπα και περιμένει το γυρισμό σου. Και του είπε να πάει στο Εύμεου. Την καλύβα που Εύμεος τι ήτανε? Χειροβοσκός. Και η Αθηνά τον μεταμόρφωσε σε ζητιάνο. Αμέσως πήγε και και του είπε να περιμένει το γιο του, τον Τηλέμαχο, που πήγε σε ένα ταξίδι να ρωτήσει τον Μενέλαο και τον Γερονέστορα αν είσαι καλά. Αν γυρίσει ο Τηλέμαχος. Ο Μενέλαος ήταν βασιλιάς της Σπάρτης. Και ο Γερονέστορας της Πύλου. Είναι στη νότια Πελοπόννησο και δύο πόλεις. Συνέχισε. Η Αθηνά το μεταμόρφωσε σε ζητιάνο και αμέσως πήγε στον Εύνη. Εκείνος δεν τον αναγνώρισε, αλλά τον φιλοξένησε και έκατσε εκεί τη νύχτα. Την άλλη μέρα ο Τηλέμαχος γύρισε και ο Εύμος πήγε να το πει στην Πινελόπη. Τότε η Αθηνά κατέβηκε κάτω και έκανε τον Οδυσσέα στην πρώτη του μορφή. Και τότε αγκαλιάστηκαν και κλήκαν για πολλή ώρα. Ο πατέρας Οδυσσέας με το γιο τον Τηλέμαχο μετά από 20 χρόνια ξαναήρθαν σε συνάντηση και κλάψανε πάρα πολύ και σχεδίασαν τι? Ένα σχέδιο για να διώξουν τους μνηστήρες. Μετά γύρισε ο Εύμεος και το άλλο πρωί ο Τηλέμαχος πήγε στο παλάτι. Μετά από λίγο έφτασαν και ο Εύμεος με τον Οδυσσέα. Μετά από 20 χρόνια ο Οδυσσέας ξαναπάτησε το χώμα της αυλής του σπιτιού και είδε τον Άργο. Ο Άργος κούνησε την ουρά του και ο Οδυσσέας το χάιδεψε. Μετά από λίγο ξεψύχησε. Τον γνώρισε δηλαδή ο Άργος? Ναι. Όταν μπήκε μέσα ο Οδυσσέας είδε τους μνηστήρες να τρώνε και να πίνουν. Ο Τηλέμαρχος του έφερε φαΐ και οι μνηστήρες τον κοροϊδεύαν και το χτυπάνε και του έλεγαν να φύγει. Έμαθε η Πινελόπη για αυτό το ζητιάνο, από τον Εύμεο για το ζητιάνο και... Και όταν έφυγαν και το βράδυ, όταν έφυγαν οι μνηστήρες, ήθελα να του μιλήσει. Αλλά πρώτα φώναξε την... Ευρύκλεια, τη δούλη της, να του... να του πλύνει τα πόδια. Έφερε μια λακάνη και νερό και όπως του έπλυνε τα πόδια, είδε ένα σημάδι που είχε από παλιά.
τότε τον αναγνώρισε και πήγε να φωνάξει. Εκείνος της έκλεισε το στόμα και της είπε, αν μ' αγαπάς, κράτα το στόμα σου κλειστό. Μετά του μίλησε η Πινελόπη και του άφησε κρεβάτι να κοιμηθεί. Α, όχι. Του είπε αν ξέρει τίποτα για τον Οδυσσέα και της είπε πως θα έρθει σύντομα. Κοιμήθηκε για πρώτη μέρα, αλλά... Μέρα στο σπίτι του πάλι, ξανά πάλι, εκεί. Μα ο ύπνος... Μα ο ύπνος δεν τον έπαιρνε. Ωραία, και στο σημερινό μάθημα θα δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Σας άρεσε, παιδιά? Ναι! Ένα χειροκρότημα στον Γιώργο.